Καλησπέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, νομίζω έχει αξία να δούμε πόσο πραγματικά νέα είναι τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της βιολογίας. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της βιολογίας που δημοσιεύθηκαν από το ΙΕΠ είναι νέα, κυρίως υπό την έννοια ότι δημοσιεύονται τώρα. Ίσως και για το ότι βάζουν στην ύλη κάποια πράγματα παραπάνω, κυρίως στη γάμα λυκείου που θα αναφερθούμε παρακάτω τι εξυπηρετεί αυτό. Όμως η ουσία τους, η μέθοδός τους, είναι το ίδιο παλιές με τα τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Το περιεχόμενό τους είναι το ίδιο ή μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε πιο σωστά ότι έρχονται να χτίσουν πάνω στα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κινούμενα στις ίδιες ράγες. Οι τεχνικές με τις οποίες δομήθηκαν και το περιεχόμενο στην ουσία τους δηλαδή δεν αλλάζουν. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αλήθεια? Οι σοφοί του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου δεν έχουν παρουσιάσει, γιατί προφανώς δεν έκαναν, τουλάχιστον με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών και με βάση την παιδαγωγική επιστήμη, καμιά έρευνα που να λέει ότι τα παλιά αναλυτικά προγράμματα σπουδών είχαν αυτές ή τις άλλες αδυναμίες και ότι γι' αυτό σκοπεύουν να τις αντιμετωπίσουν στηριζόμενοι στην τάδε επιστημονική μέθοδο. Μπορεί να έκαναν άλλου είδους έρευνες, ίσως, αλλά σίγουρα δεν ερευνήθηκαν οι αδυναμίες, αν οι μαθητές τελικά αποκτούν βιολογικό εγγραμματισμό μέσα στο σχολείο, όπως μας λένε ότι είναι τάχα ο στόχος τους, τι μαθησιακά αποτελέσματα έχουν τα παλιά προγράμματα, η ύλη, τα βιβλία. Πάνε λοιπόν να λύσουν τα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος με απαντήσεις του παρελθόντος. Η παραπάνω διαπίστωση, βέβαια, δεν πρέπει να προκαλεί σε κανέναν εντύπωση. Η σημερινή κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου και του ΙΕΠ, δηλώνει ότι χτίζει στο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δηλαδή, ο δρόμος που ακολουθήθηκε μέχρι στιγμής όλα τα τελευταία χρόνια θεωρείται πετυχημένος. Για να μην παρεξηγούμαστε και για να μην τους αδικούμε, βέβαια, μπορούμε και εμείς να ομολογήσουμε ότι είναι πράγματι επιτυχημένος, όχι όμως με βάση τους στόχους και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα που διακηρύσουν ή κάποιος μπορεί να νομίζει, βλέποντας αυτές τις ωραίες εύγες λεξούλες που χρησιμοποιούν όπως κάνουν συνήθως, αλλά με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ας πάμε να δούμε αρχικά σε τι συνθήκες έρχονται να εφαρμοστούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Λέγονται πολλά για τη σπουδαιότητα της επιστήμης της βιολογίας και πράγματι συμφωνούμε. Ας δούμε όμως καταρχάς τα εξής ζητήματα. Πόσες ώρες διδάσκεται αυτή η επιστήμη στο σχολείο? Τα παιδιά στο γυμνάσιο, όπου ουσιαστικά για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τη βιολογία, θα συνεχίσουν να αντιδιδάσκονται μόνο για μια ώρα τη βδομάδα. Στη Β' Λυκείου, στα Εσπερινά ΓΕΛ, έχουμε το παράδοξο, η βιολογία να διδάσκεται για 2 ώρες στο πρώτο τετράμινο και για 1 ώρα στο δεύτερο τετράμινο, μάλλον γιατί μειώνεται η σημασία της βιολογίας μετά τα Χριστούγεννα. Στη Γ' Λυκείου θα κάνουν βιολογία μόνο τα λίγα παιδιά που επιλέγουν το τρίτο επιστημονικό πεδίο των επιστημών υγείας. Εδώ μπορεί να φαίνεται περίεργο ότι όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά έχουν αυξηθεί αρκετά οι ώρες διδασκαλίας τα τελευταία χρόνια, αλλά για τη Γ' Λυκείου ειδικά θα δούμε παρακάτω, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας. Ενώ στα ΕΠΑΛ η βιολογία διδάσκεται μόνο στην Α' Λυκείου για 1 ώρα τη βδομάδα. Με αυτές τις ώρες, όπου υπάρχει βιολογία, η εκπαιδευτική είναι πρακτικά αδύνατο να κάνουμε το μάθημα όπως θα έπρεπε. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε μια στήρα διάλεξη. Είναι αδύνατο να προλάβουμε να κάνουμε δραστηριότητες ή εργαστηριακές ασκήσεις για τις οποίες τάχα κόπτεται το ΙΕΠ και όπως επιβάλλεται να γίνεται σε μια επιστήμη που είναι συνυφασμένη με το πείραμα. Γίνεται απλά μια τρεχάλα από εμάς για να βγει η ύλη, ειδικά στο λύκειο που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές, αλλά και στο γυμνάσιο για να μην μείνουν τα περιβόητα κενά στα παιδιά. Δεύτερο ζήτημα, με τι υποδομές θα διδάσκεται η επιστήμη της ζωής? Για όλες τις επιστήμες, πολύ περισσότερο για τη βιολογία που μελετά το πολύ σύνθετο φαινόμενο της ζωής, είναι απαραίτητα η παρατήρηση και το πείραμα. Όμως, στα πραγματικά σχολεία στα οποία διδάσκουμε,
σε αντίθεση με τα φανταστικά σχολεία που μας περιγράφει το Υπουργείο, είτε δεν υπάρχει καθόλου εργαστήριο φυσικών επιστημών, δεν γίνεται ούτε λόγος για ξεχωριστό εργαστήριο βιολογίας, ή αυτό το εργαστήριο είναι πολύ ελλιπές, χωρίς αναλώσιμα, αντιδραστήρια, άλλα υλικά και συσκευές, που αν υπάρχουν συσκευές συνήθως είναι παλιές, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα ολοκληρωμένα. Στη σπανιότατη περίπτωση που υπάρχει εξοπλισμένο εργαστήριο, το μοιράζονται όλοι οι καθηγητές των φυσικών επιστημών και πρακτικά καθένας μπορεί να το αξιοποιήσει μόνο για λίγες ώρες. Πάμε να δούμε τώρα τι έρχονται να εξυπηρετήσουν τελικά τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σε συνέχεια όλων των αλλαγών στην εκπαίδευση, η ουσία του ζητήματος είναι τι και πώς θέλουν να μαθαίνουν τα παιδιά μας. Δεν φταίει, όπως ήδη λένε κάποιοι φορείς, ότι δεν υπάρχουν βιολόγοι στον καθορισμό των προγραμμάτων. Μα υπάρχουν. Ή ότι έχουν κάνει λάθος το ΙΕΠ και το Υπουργείο που μπορούν τάχα να το δουν και να το διορθώσουν. Εδώ ρωτάμε, λάθος σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Λάθος σε όλες τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Ούτε βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζουμε ως στόχο σύγκλησης τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, αφού αυτό μπαίνει ως στόχος σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στην εκπαίδευση, με εξειδίκευση και προσαρμογές για τη χώρα μας βέβαια, όπως γίνεται σε όλους τους τομείς με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ κλπ. Αυτό που επιδιώκεται μέσα και από τα νέα αναλυτικά προγράμματα, πιο επιθετικά και επεξεργασμένα σε σύγκριση με τα υφιστάμενα, είναι οι μαθητές να ξέρουν όλα εκείνα που τους είναι απαραίτητα προς αξιοποίηση, πώς θα γίνουν δηλαδή οι ιδανικοί αυριανοί εργαζόμενοι για τους εργοδότες τους, και όχι να μπορούν να κατανοήσουν το φυσικό κοινωνικό τους περιβάλλον, να μπορούν να δίνουν απαντήσεις στα επιστημονικά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Δεν είναι ο στόχος τους να αναπτύξουν κριτική σκέψη, ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης κλπ. Αλλά να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες που θα είναι εφήμερες και τα παιδιά να είναι απλά εργαλεία, παρουσιάζοντας τη διαβίου μάθηση ως αναγκαίο συμπλήρωμα. Οι ίδιοι διατυπώνουν, για παράδειγμα, ως αισιόδοξο στόχο τους, όπως είδαμε στην παρουσίαση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, ότι ευελπιστούν τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τη βιολογία στο Λύκειο να μπορέσουν να επιβιώσουν 10 χρόνια. Βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να ενσωματώνονται κάθε φορά στα αναλυτικά προγράμματα τα νέα επιστημονικά δεδομένα μιας επιστήμης που εξελίσσεται ραγδαία όπως η βιολογία. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά μάλλον δεν εννοούν αυτό. Σημαντικός στόχος τους είναι συνολικά η πολιτιότητα. Δηλαδή, η διαμόρφωση του πολίτη, ανθρώπου και κομμένου και ραμμένου από όλες τις απόψεις, πολιτικά, ιδεολογικά και όχι μόνο οικονομικά, στις ανάγκες του αστικού καθεστώτος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αστικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο ενδεικτικά βιολογικοποιεί όλα τα σύγχρονα προβλήματα, αναφέροντας για παράδειγμα στη φυσιογνωμία του μαθήματος για το γυμνάσιο. Μας λέει, τα τελευταία χρόνια, καθώς το ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής έχει ανταθεί και γίνονται προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τεράστια προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου που αφορούν την υγεία, το περιβάλλον, τον υποσιτισμό μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας, του υπερπληθυσμού εκτεταμένων περιοχών του πλανήτη μας, την εμφάνιση αναδυόμενων ασθενειών κτλ., η βιολογία αναδεικνύεται ως η επιστήμη που κυρίως μπορεί να προτείνει λύσεις, μας λένε. Δηλαδή, θέλουν να πείσουν τα παιδιά μας ότι για τη φτώχεια και την πείνα, για παράδειγμα, έχει ευθύνη η βιολογία, όπως και ότι είναι η βιολογία υπεύθυνη όσο συνεχίζουν να υπάρχουν και δεν εξαλείφονται. Λες και η επιστήμη μπορεί από μόνη της να λύσει τα προβλήματα, ανεξάρτητες παραγωγικές σχέσεις με τις οποίες κινείται. Ότι δεν είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που ευθύνεται, αλλά ανήπτει τα σχήρας του και ρίχνει την ευθύνη στη γενετική μηχανική, για παράδειγμα, και στις εφαρμογές της στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Θέλουν να μας πείσουν πως δεν φταίει ότι μια χούφτα καπιταλιστές καρπώνονται όλο τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι για το ότι η τεράστια πλειοψηφία του λαού ζει ή με τα απολύτως απαραίτητα ή μέσα στη φτώχεια και την πείνα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε τα σιτηρά σήμερα να γίνονται αντικείμενο
της ενδοϊμπεριαλιστικής διαμάχης ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια πλευρά, Ρωσίας, Κίνας από την άλλη. Αλλά φταίει η βιολογία που δεν έχει μπορέσει, για παράδειγμα, να φτιάξει σιτάρι σε μεγαλύτερες ποσότητες που να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, να καταπολεμά τα ζυζάνια, τα έντομα κλπ. Πως για την καταστροφή του περιβάλλοντος δεν ευθύνεται το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους με κάθε κόστος για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Αλλά φταίει η βιολογία που δεν έχει βρει περισσότερο αποτελεσματικές μεθόδους ανακύκλωσης και επεξεργασίας των λιμάτων και των στερεών απορριμμάτων. Αλήθεια, αυτό φταίει για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό? Ή που δεν μπορεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να διασπάσει με βιολογικό τρόπο τις πετρελοκυλίδες που αφανίζουν κάθε ίχνος ζωής σε μεγάλες θαλάσσιες ή παράκτηρες περιοχές, όπως είδαμε να γίνεται πριν λίγα χρόνια στο Σαρονικό, με τεράστιες συνέπειες σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής? Πως για την αδυναμή αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, όπως η πανδημία που ζούμε 3 χρόνια τώρα, δεν ευθύνεται ότι η υγεία αποτελεί εμπόρευμα και παρέχεται στο λαό με τη λογική του κόστους-οφέλους. Αλλά η βιολογία που δεν έχει βρει το τέλειο εμβόλιο που προλαμβάνει όλες τις ασθένειες ή το τέλειο φάρμακο που γιατρεύει τα πάντα, χωρίς να έχουν καμία παρενέργεια, που δεν μπορεί να βρει διαγνωστικές μεθόδους με 100% ευαισθησία και 100% ακρίβεια. Και μια που εκείνοι δεν φαίνεται να έχουν κάνει κάποια έρευνα σε σχέση με τα παλιά αναλυτικά προγράμματα, να τους ενημερώσουμε ότι πάνω από το 1/3 της ύλης της γάμα λυκείου και με τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα σήμερα αφορά στη γενετική μηχανική και τις εφαρμογές της. Αλλά δεν είδαμε να λύνεται το πρόβλημα της πείνας, της φτώχειας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Όχι μόνο δεν είδαμε να λύνονται τα σημαντικά προβλήματα για την υγεία του λαού, αλλά είδαμε, ακόμα και στα μεγαλύτερα κέντρα του καπιταλισμού, εκατομμύρια συνανθρώπους μας να πεθαίνουν μέσα στην πανδημία κυριολεκτικά αβοήθητοι και να θάβονται σε ομαδικούς τάφους. Και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία, στη σκοποθεσία του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του γυμνασίου, στους γενικούς σκοπούς, αναφέρεται ότι θα πρέπει ο μαθητής, μαθήτρια, να συμμετέχει ενεργά σε μια ταχαίως μεταβαλλόμενη κοινωνία της γνώσης, κάνοντας επιλογές θετικές για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Και παρακάτω, δηλαδή, πέρα από το βιολογικό εγγραμματισμό, μας λέει, βασικό στόχο θα πρέπει να αποτελεί η διαμόρφωση ενεργών πολιτών με ηθικές αξίες σχετικά με τη ζωή και το περιβάλλον, που αντιλαμβάνονται τυχόν ζητήματα βιοηθικής όταν εγείρονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά, συντρόφισσες και σύντροφοι, τι σημαίνει ταχαίως μεταβαλλόμενη κοινωνία και πού μας οδηγεί αυτή η ανάπτυξη. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ποια θεωρείται από την αστική τάξη που διαμόρφωσε και τα νέα αναλυτικά προγράμματα θετική στάση, ποιες θεωρούνται θετικές επιλογές και ποιες είναι οι ηθικές αξίες που καλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να υιοθετήσουν. Το ζουν οι μαθητές μας που έχουν γονείς στην Κόσκο, οι οποίοι βλέπουν τους γονείς τους να καλούνται να σκύψουν το κεφάλι, να αποδεχτούν την κατάσταση, να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για τα κέρδη των μονοπωλίων, να καλούνται να ζητούν ατομική λύση στα προβλήματά τους απέναντι στην αμφισβήτηση και τη συλλογική δράση. Και οι οποίοι βέβαια όχι μόνο δεν σκύβουν το κεφάλι, αλλά σαν ένας άνθρωπος έχουν κάνει καθαρό πως το λιμάνι κάνει κράτη και ανοίγει όταν το αποφασίζουν οι εργαζόμενοι που το δουλεύουν. Να δούμε τώρα λιγάκι το φαινομενικά παράδοξο της γάμα λυκείου που ανέφερα πριν. Ας πάμε λοιπόν στη γάμα λυκείου. Από άποψη ύλης και ενωτήτων, στην τελευταία τάξη του λυκείου υπάρχει ένας υπερβολικός βαθμός εμβάθυνσης. Γίνεται ένα τεράστιο άλμα σε σχέση με αυτά που έχει μάθει ο μαθητής σε όλες τις προηγούμενες τάξεις. Χωρίς να υπάρχει το υπόβαθρο, εισάγεται σε ό,τι πιο σύνθετο και δυσκολονόητο στην επιστήμη της βιολογίας. Proteomics, genomics, metagenomics, μικροσυστοιχίες, αλληλουχία DNA επόμενης γενιάς, big data κλπ. Η γάμα τάξη έχει σαφώς προπαρασκευαστικό χαρακτήρα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιστεγάζεται με αυτόν τον τρόπο η πλήρης απώλεια
της έννοιας της γενικής παιδείας από το Λύκειο, η οποία προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Βέβαια, υπάρχει και κάτι επιπλέον που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε εξειδικευμένες εργαστηριακές τεχνικές και εφαρμογές και όχι τόσο στην επιστημονική ευάθυνση. Εργαστηριακές τεχνικές που ή δεν πρόκειται να διδαχθούν σε εργαστήριο για λόγους που αν παραπάνω ή πρόκειται να διδαχθούν με τη βοήθεια κάποιου ευεργέτη χορηγού προς το καλά αξιολογημένο σχολείο ή με επισκέψεις σε σχετικές καπιταλιστικές εταιρείες. Εργαστηριακές τεχνικές που δεν θα ξέρει ο μαθητής το επιστημονικό τους υπόβαθρο. Απλά θα τις μαθαίνει σαν συνταγές μαγειρικής, χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει και γιατί, που θα χειρίζεται τις συσκευές όπως χειρίζεται την κουζίνα του σπιτιού του κάποιος, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει φυσική. Όσοι βιολόγοι έχουν πείρα από το εξωτερικό, γνωρίζουν για παράδειγμα ότι υπάρχουν συνάδελφοι βιολόγοι που έχουν φοιτήσει στα αξιολογημένα, κατηγοριοποιημένα και σύγχρονα εντός εισαγωγικών σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον χειρισμό των kit για απομόνωση DNA από κύτταρα, αλλά αν δεν έχουν αυτό το έτοιμο συνταγολόγιο με τα αντίστοιχα μπουκαλάκια, δεν γνωρίζουν να κάνουν απομόνωση DNA που μπορεί εύκολα να γίνει και στην κουζίνα του σπιτιού μας, ή που για την τεχνική PCR ξέρουν να παίξουν όλα τα κουμπάκια του αντίστοιχου μηχανήματος, αλλά δεν γνωρίζουν στην ουσία την τεχνική. Ασύνδετα πράγματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, σύγχυση, και θα βάλουμε εδώ λιγάκι και τη θεωρία της εξέλιξης. Όλα τα παραπάνω, λοιπόν, ενισχύονται από το ότι τα παιδιά θα συνεχίσουν να μαθαίνουν τσαλαβουτώντας σε ασύνδετα πεδία της επιστήμης, σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θολά νερά. Δυσκολεύονται έτσι να δουν την αιτία των προβλημάτων, να σκεφτούν τις λύσεις, να δουν τον πραγματικό αντίπαλο, να τον στοχεύσουν και να οικοδομήσουν τη νέα κοινωνία. Το προφανές που ισχύει για όλα τα μαθήματα είναι ότι υπάρχουν κενά σε αυτά που διδάσκονται οι μαθητές ή ότι καλούνται να μάθουν πράγματα χωρίς να έχουν το αντίστοιχο υπόβαθρο. Και εδώ, για παράδειγμα, στην Α' Λυκείου φαίνεται να αξιοποιείται το φιλογενετικό δέντρο χωρίς να έχει προηγηθεί ή σε βάθος διδασκαλία ούτε της φιλογένεσης ειδικά, ούτε της θεωρίας της εξέλιξης γενικά. Όμως υπάρχει ειδικά για τη βιολογία μια ιδιαίτερη πλευρά. Σε τωρινό βιβλίο του Λυκείου, που τα τελευταία χρόνια μεταφέρεται από τη μία τάξη στην άλλη χωρίς να καταλαβαίνει κανείς το γιατί, αναφέρονται δύο φράσεις του μεγάλου βιολόγου Θεοδόσιου Ντομτζάνσκι. Μας λέει, τίποτα δεν έχει νόημα στη βιολογία παρά μόνο υπό το φως της εξέλιξης. Και χωρίς αυτή τη θεωρία, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε πώς ένα άθροισμα από χημικά συστατικά και κύτταρα έγινε ικανό να είναι ζωντανό, να αισθάνεται χαρά και πόνο, να ξεχωρίζει την ομορφιά από την ασχήμια και να διακρίνει το καλό από το κακό. Πραγματικά συμφωνούμε. Η εξέλιξη είναι πραγματικά η ενοποιητική βάση που ενώνει όλους τους κλάδους της βιολογίας και φωτίζει πραγματικά την ουσία του φαινομένου της ζωής. Τι κάνουν λοιπόν με την εξέλιξη? Την εξοβελίζουν ακόμα περισσότερο, αφού ήδη διδασκόταν ελάχιστα, ενισχύοντας την αποσπασματικότητα στο ίδιο το αντικείμενο της βιολογίας. Δηλαδή, οι ίδιοι ομολογούν και δείχνουν με τις πράξεις τους ότι τα παιδιά θα μαθαίνουν εντός εισαγωγικών βιολογία, χωρίς να βγάζουν νόημα για αυτά που μαθαίνουν, ότι δεν θα μπορούν να κατανοήσουν το φαινόμενο της ζωής. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σχεδόν εξαφανίζουν τη δυνατότητα ώστε όλες οι λειτουργίες και οι σχέσεις στο ζωντανό κόσμο να μελετώνται υπό το πρίσμα του σημαντικότερου πυλώνα της επιστήμης της βιολογίας, που είναι η θεωρία της εξέλιξης. Κλείνοντας, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βιολογία είναι στο κατόφλι του μέλλοντος, όταν δηλαδή θα γίνει πραγματικά η επιστήμη της ζωής. Η διδασκαλία της βιολογίας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι αταξική. Διδάσκεται με συγκεκριμένη ιδεολογία,
την ιδεολογία της αστικής τάξης που σήμερα είναι κυρίαρχη. Αυτό μπορεί να ανατραπεί μόνο με την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, όπου θα έχει την εξουσία η εργατική τάξη, όπου η δική της ιδεολογία θα καθορίζει και τη διδασκαλία της βιολογίας. Το σχολείο θα πρέπει να έχει στόχο να μορφώνει τα παιδιά, όχι να τα εξοντώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιολογία θα πρέπει να παίξει το ρόλο της, να φωτίζει την πτυχή που της αναλογεί, να αναδεικνύει τους βιολογικούς νόμους, σύμφωνα με τα σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης, ώστε τελικά οι μαθήτριες και οι μαθητές μας να μπορούν να θαυμάσουν τον κόσμο όπως είναι, σε σύνδεση, κίνηση, αλλαγή. Να μπορούν να αναγνωρίσουν, να ερμηνεύσουν, να εξηγήσουν το φυσικό, αλλά και το κοινωνικό γίγνεσθε. Να μπορούν να δουν τη θέση τους στον κόσμο. Και τελικά, όχι μόνο να ερμηνεύσουν τον κόσμο, αλλά ενεργά να κρίνουν, να παρέμβουν, να γκρεμίσουν το παλιό και να χτίσουν από την αρχή το νέο. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαλεκτικά τα θεμελιακά προβλήματα, όπως της προέλευσης της ζωής, να αντιμετωπίζεται η εξέλιξη όχι τυπικά και αποστασιοποιημένα, αλλά στη διαλεκτική κίνηση της ζωντανής ύλης, στην ενότητα του τυχαίου και του νομοτελειακού αναγκαίου, της μορφής και του περιεχομένου, του φαινομένου και της ουσίας, απαλλαγμένη από τη φαινομενική ιδεολογική ουδετερότητα που χαρακτηρίζει και τα παλιά και τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και που διευκολύνει τη διάδοση ανορθολογικών και μεταφυσικών αντιλήψεων. Θα πρέπει να κυριαρχεί η διαλεκτική σχέση παραγωγικών σχέσεων, παραγωγικών δυνάμεων, η οποία παραγνωρίζεται και στα παλιά και στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Η βιολογία είναι κομμάτι των παραγωγικών δυνάμεων και έτσι η ανάπτυξη της βιολογίας θα γίνεται ραγδαία και θα λειτουργεί ως πραγματική ευλογία μόνο μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένων παραγωγικών σχέσεων. Σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα όπου η επιστήμη θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει με βάση τις ανάγκες της εργατικής τάξης και όλου του λαού και όχι την κερδοφορία του κεφαλαίου. Έτσι θα αναπτύσσεται η κριτική σκέψη των μαθητριών και των μαθητών, η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης. Θα διαμορφώνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Θα βάζει και η βιολογία το λιθαράκι της στη δημιουργία του νέου τύπου ανθρώπου. Αυτό που αναλογεί σήμερα σε εμάς τους εκπαιδευτικούς και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, είναι να εξοπλίσουμε σήμερα τις μαθήτριες και τους μαθητές μας με εκείνα τα όπλα που μπορούμε να τους δώσουμε. Με τη γνώση και τα μέσα για να ανοίξει διάπλατα αυτός ο δρόμος για το μέλλον.